Νομίζω αρχίζουμε και είμαστε έτοιμοι full blast. Οπότε θα παρακαλέσω την παραγωγή να ετοιμάσει ανάλογο φωτισμό, να κλείσουμε φώτα, να κρατήσουμε ένα προβόλι στο κέντρο, να πούμε μερικά πράγματα για τους cosplayers μας. Οι cosplayers βγαίνουν από εκεί που είσαι εσύ, προχωράνε ευθεία, μπροστά από το Xbox εδώ θα κάτσουμε να τους βλέπετε όλοι. Αυτό που δεν θέλουμε είναι, άμα δούμε κάποια στιγμή που δεν μας αρέσει, δεν υπάρχει κανένας λόγος να αρχίσουμε να και τέτοια. Παιδιά, είναι όμως τα καλυστία. Έτσι. Αυτή που δεν είναι πολύ, εντάξει. Δεν λες κάτι, απλά δεν την ψηφίζεις. Έτσι, ακριβώς. Αυτό που δεν μας αρέσει δεν λέμε κάτι, αυτό μας αρέσει το τελικό του. Και τα πρώτα που το βιάζουμε, γιατί έχουμε το δυσκολό με το είπες. Αχα. Οπότε πρέπει να δείξει και τον νικητή, να ξέρετε. Ακριβώς, εκεί είναι η Τζουτζού μου, η φίλη μας, με το δυσκολόμετρο στο χέρι. Γεια σου Τζουτζού. Πού είναι το δυσκολόμετρο? Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Είσαι έτοιμη? Εγώ είμαι έτοιμη, τα βλέπω κιόλας. Αυτό είναι σημαντικό, θα ξεκινήσουμε. Η πρώτη και μόνος χαρακτήρας που θα δούμε είναι ήδη από 99 Nights. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε, παρακαλώ. Εκεί που είσαι. Γεια σου. Για να δούμε. Είμαι λοιπόν από 99 Nights. Το είναι ένα πρόβλημα. Θέλουμε και special λίγο, πάτε κάποια μουσικούλα για να το ζούμε λίγο έτσι. Τα μπλούς δεν θέλω να βλέπω την cosplayer, μου τους ήταν λίγο τροπαλή σπιγμένη την είδα. Ναι, κάτω θα τα ψηλήσουμε λίγο. Κάτω το επόμενο θέμα δεν είναι το μίσο, δεν πάω τίποτα. Είναι το ρίπερ από Overwatch. Για να δούμε ρίπερ από Overwatch. Αυτό είναι το σημαντικό, το μου φτιάξει τα ίδια τα παιδιά. Αυτό σας λένε ότι όλες τα έχετε, το κύριο πρότιμά σας, το νύσα.
Έτσι. Και αυτή που σας άρεσε το περισσότερο είναι ο περισσότερο. Ακριβώς. Δεν κάνετε συντελώ με τρόικη και τώρα θα με κρίσει. Αφήνετε ήμπρα, δεν θα καλώ, που θα έρθουν επίσης. Προχωράμε λοιπόν, πάμε να δούμε Steve από Minecraft. Steve από Minecraft είναι μικρό τσιμάνι τόσο εγώ να σου πω. Είναι τόσο σκληρός. Σου πω το πιο σημαντικό από όλα που εμένα με χρησιμοποιεί πάρα πολύ που έρχονται στο γέννη, ότι έρχεται με τη μαμά και η μαμά είναι πίσω στο backstage. Θέλω ένα μεγάλο και το πράγμα για τη μαμά. Μπράβο, θέλει να βγει στη σκηνή. Άμα θέλει, νομίζω ότι θα βγει το σιάζει. Το θέλω, έτσι. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρη. Για πείτε πολλά. Έχουμε ακόμα ένα χαρακτήρα από No Rad για να δούμε, είναι εκνός. Ω, είναι καλό, είναι καλό. Γι' αυτό είναι καλό. Ω, καμάτο. Έχουμε και αυτός και εκείς έχουμε και άλλη, ο Lara Croft. Ακριβώς, γιατί το ένα ήταν από το Lara Croft, το Legends, αν δεν καταλάβω, από το Tomb Raider Legends. Έτσι, ενώ τώρα είναι από το 2013. Και παράδειγμα μετά. Γεια σας, Παστέλη! Γεια! Γεια, αγάπη μου! Πώς θα το δούμε
της αποστολής. Το. Είσαι οκτώ. Της αρέσει το μάλλον. Ναι. Πόσο συχνά παίζεις. Πολύ. Είσαι δηλαδή καλός. Πολύ. Πείτε μας λιγάκι. Θέλω να μου πείτε το εξής. Ακούμε τώρα διάφορα για τα παιδιά ενικάκτης της ηλικίας με το gaming. Οι μαμάδες είναι λίγο διαφορετικές. Εσάς σας είπα βέβαια το Minecraft είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην δημιουργικότητα, στην φαντασία, στην νοημοσύνη, στην ευελιξία της σκέψης, σε πολλά. Θέλω να μου πείτε πώς αντιδράσατε όταν είδατε ότι του αρέσει το Minecraft. Στην αρχή φοβήθηκα όλες οι μαμάδες. Όμως μετά είδα ότι ήταν ένα πράγμα σαν ηλεκτρονικό τουβλάκι. Έφτιαξε το πράγμα, κατασκεύαζε ναούς, πήγε, έκανε. Έχει μάθει την προπαίδεια από το Minecraft, έτσι. Αλήθεια, ναι. Ξέρεις ότι μπορεί, κοίταξε πάνω. Δευτέρα Δημοτικού, να ξέρεις ότι σε δύο ολόκληρες σε 2.000 σχολεία με τον κόσμο, το Minecraft έχει βγει και σε εκπαιδευτική version. Έχει γίνει. Ναι. Όλα τα ξέρει. Αυτό θα μας πει στο σπίτι. Έτσι είναι. Μετά έχει πει η μαμά μου. Πάντως ειλικρινά, συγχαρητήρια που το παρακολουθείτε να έρθει να πάρει και μέρος του διαγωνισμού. Δεν έχει φτιάξει μόνο στο σχολείο. Από ό,τι έχω και την καμάρα. Εσύ, εντάξει, με την βοήθειά. Η αλήθεια είναι πριν από 2 χρόνια που πήγαινε στον ήλιο. Απλά τώρα την μεγαλώσαμε, λίγο μεγάλωσε. Χρησιμοποιείς και τσακόπερ, εσύ, αλλά πες αλήθεια. Ναι. Με τον χρόνο μου λέει η μαμά εδώ, γιατί την κλαπέδει και σας πείτε έτσι. Ναι. Ναι, γιατί πέρυσι ήταν το Σταύρος, γιατί διάλεγε. Ελεονόρα, το έχει τσεκάρει εδώ πέρα, Κούρι. Το μαλλί, το μαλλί, το μαλλί. Μιλάμε τώρα το μαλλί, θέλω να σας πούσω στο χέρι. Δηλαδή, σας ευχαριστώ εγώ σου εδώ ο Gamers. Μόνο στο ζήτσι, τι είναι το ζήτσι μου. Γιατί το μόντρε, της λέει θέλω να μου τα πάρεις εγώ έτσι, να μου κάνεις ένα τηλέφωνο. Αποστώ, δεν κοιτάρει παιδιά. Πολύ δύσκολο το κρατήσετε στο σπίτι να ξέρετε μεγαλώνοντας. Ού, θα γίνει κάτι κατακτητήρης. Ποιος τον βγαίνει ο Αποστόλου. Δεν ξέρω, ρωτήστε τον. Αποστόλου, τι θέλει να γίνει όταν μεγαλώσεις. Θέλει να ζηλεύω για Minecraft. Νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει όλοι. Θέλει να γίνει αρχιτέκτο να ζηλεύω για Minecraft. Πείτε μου τώρα, παιδιά. Δηλαδή θα δουλέψει και μόνο σου. Ναι. Είναι μόνο η αρμόδια να τους φωνούν. Γιατί μόνο τους. Σχεδόν, το άλλο σχεδόν που πάει το μισό. Δεν ξέρω. Δεν είσαι. Να σου πω κάτι, τώρα που θα φύγεις από εδώ, θα πάρεις και το δώρο σου μαζί. Τώρα που θα φύγεις από εδώ, θα πάρεις και το δώρο σου μαζί. Ναι. Αύριο που θα πας σχολείο, τι θα πεις στους μαθητές, ότι ήρθες εδώ, στο Xbox Festival και όλα τα λοιπά. Ναι. Δεν ξέρω. Χάπη μου, πόσες ώρες παίζει την ημέρα Minecraft. Το τεραπάτε να φύγει το δίλιο ακόμα λίγο. Αυτό αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει και το μέτρο, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι θεματικό. Το πιο καλό είναι ότι ο Δημήτρης θέλει να φτιάχνει ψωμί, να φτιάχνει πράγματα με το κείμενο. Πέρα από τα τρέχει το Minecraft. Δεν το σκεφτάει. Δεν το λέει παιδιά, Minecraft. Από συγχαρητήρια. Θα πάρει, έχουμε διάφορα δωράκια, φασικά ξέρεις τι δώρο θα πάρει. Ξέρεις τι δώρο θα πάρεις. Ετοιμάσου να την αχτείς, γιατί μόλις έχεις φτιάξει τη μάνα σου, τις γλίτωσες γύρω στα 1.300 ευρώ. Τι δώρο είναι αυτό. Λοιπόν, έχει κερδίσει μία προσφορά των Public, μία κονσόλα Xbox One S και 3 παιχνίδια το μήνα δωρεάν για τον υπόλοιπο χρόνο. Δηλαδή... Ελπίζω μετά από αυτό να ανεβάσω στο πρόσωπο και να συνεχίσω να είσαι έτσι ωραίος δημιουργικός. Κοίτα, του χρόνου τα Χριστούγεννα, πια είναι προσφορά τα Χριστούγεννα και το Σκόπιο, μην το ξεχνάς αυτό. Καλά για το Σκόπιο. Φίλες, να τα πούμε και σε λίγο, σωστή πάντως. Εσύ πού το ξέρεις το Σκόπιο, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Δεν ξέρεις τώρα εσένα, δεν μου προβλέπετε το Ραμουσιά του Παϊβέν, τι το όνειζες. Σε είχα παρεξηγήσει, νόμιζα ότι και το Σκόπιο είναι ωραία. Εντάξει, λέω τώρα. Μα πώ και την τόξα. Λοιπόν, δώστε μεγάλο χειροκρότημα στο Τζιμπάνι και στη μαμά. Δεν υπήρχε το σημερινό. Δεν υπήρχε. Επίσης έχει κερδίσει να πάτε στο περίπτερο τη Βάξ, να δώσει τα στοιχεία σου και έχει κερδίσει και κάτι παπουτσάκι από τη Βάξ. Από Σκόπι. Κόρμα παπουτσάκι σαν τον Καμπόλ. Αποστόλη σκίζεις. Αποστόλη.
πάμε τα σένα, αγόρι, δώσε με να ανέφθεις. Ωραίος. Όχι, σου λέω μας τρελάνε αυτό σήμερα, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Τρελά τζίμα. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να χαίρεστε. Και να τα δώσετε ρολόγια, παιδιά, σε όλους το σνέρι που ήρθανε σήμερα. Έτσι. Τα σένα ήταν πραγματικά. Τώρα, οι φήμες λένε ότι πριν κάνουμε το challenge εμείς, μαζί μας θα παρουσιάσει την πρώτη καρδιά. Με αυτό θα σκάσεις νομίζω, θα προβάλλεις, θα υποκλειδείς και θα φύγεις σαν σωστό στάρ. Ο νικητής σας. Για να μην είμαστε εδώ. Έτσι, μαζί. Τέτοιο ψηλά. Οκ, μόκληση το τσιμάνι, παιδιά, τρελαίνομαι, τρελαίνομαι, αυτό ήταν. Παιδιά, εντάξει, νομίζω ότι μόλις έχουμε σκάσει και όλη την κούλη οικογένεια. Ο παπάς έκανε σινιάρο στο γιο να πω σύντα. Πού είναι ο παπάς? Εσύ είσαι ο παπάς? Ναι, του έλεγε να τα πάρει το παιδί. Λοιπόν, τον παπά, παιδιά, με συγχωρείτε, σας πρόλογο, θα βράδει λίγο, όλη η οικογένεια εδώ. Γεια σας, παπά. Γεια σας. Το όνομά σας? Γιώργος. Πώς το βλέπετε το γανακάρι σας? Δεν το βλέπω για πολύ να πενέχει. Θα μας εμφύγει. Θα μεγαλώσει και θα σας βγει και θα πάει να ξέρει αυτά που τα βλέπω λέει και στο σκέψη αυτό το πράγμα. Έτσι μας ενθουσιάζει καθένα. Μας ενθουσιάζει καθένα. Είναι γερός και δυνατός και ενθουσιάζει. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Άρα Παναγιώτη, είσαι τυχερός γιατί είσαι προοδευτικός και open mind που μείνεις. Αυτό έχω να πω. Εκείνη η μαμά, εκτός αν δεν θα κάτσει μαζί μας, είσαι καλοδεχόμενος, αλλά σε βλέπω που μάλλον έχεις σκάσει με το τσούκ. Νομίζω ότι η νίκη του με το 92 ετοιμάζεψε, ήταν μεν διαβευτική, αλλά ο δεύτερος, που δεν θυμάμαι ποιος είναι ο American Days, ήταν πάρα πολύ κοντά στο δεσιμπελόμετρο. Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι θα κάνουμε κάτι το οποίο θα το κάνουμε παρέα, δεν πιστεύεις. Κύριε, τώρα, επειδή δεν ξέρω όλο αυτό το game, πώς νιώθεις? Μια χαρά, εγώ πιστεύω πρίμα νομίζω. Κύριε, τώρα θα κάνουμε παρουσιασούλα γρήγορα από public. Ναι. Θα αφήσουμε να μας πούνε μερικά πραγματάκια. Βεβαίως. Θα αναξούμε στα καμπανίνια, θα τσιλάρουμε λίγο την άλλη κουλάκι. Ναι. Και μετά θα δούμε έξω το challenge. Οκ. Λοιπόν, θα ξαναδείτε το challenge. Ναι. Ελεονόρα Βέρσου Χαριλή, τη μονομάχο μου. Ναι. Γιατί να δώσω πιο μέτρη μέσα, δεν θα πατήσει. Ξέρω, γιατί θέλω να εντυπωσιάσω το τι κάνει. Είναι πάρα πολύ καλή Μαριλή, να ξέρεις. Το κομμάτι που δεν νοικιάζει, δεν νοικιάζει. Ποιος τον πάρει τίποτα. Θα διαλέξει εσύ τράγουδι. Α, ναι. Έχω και μια. Κοίτα, έτσι. Σε ηλεκτρολογικό παίζει. Μόνο ξένα και mainstream μίλα. Εντάξει, το έχω. Και ναι, θα πρέπει να είναι σούπερ σοου αυτό. Just dance. Είμαστε τιμή. Λοιπόν. Με βοηθήσετε, τα χειροκροτάτε μου, ποτέ. Όσοι βοηθήσετε, υποστηρίξετε. Ελεονόρα, έχουμε λοιπόν το σπίτιο, τον εμπορικό διευθυντή του, τον Πάμπλη. Ο οποίος έχει εδώ πέρα το στόμα για τον χειροκροτήμα, γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας βοήθησε να κάνουμε όλο αυτό το ΕΒΕ. Καλώς ήρθατε και ευχαριστώ πάρα πολύ για την στήριξη. Τα πράγματα τα καλά που έχετε κάνει, υποστηρίζοντας εδώ και πέρα από το στιγμά. Πώς το βλέπετε μέχρι στιγμής? Περνάω πάρα πολύ ωραία, ελπίζω και όλοι εσείς το ίδιο. Νομίζω ότι καλύτερα από πέρσι και δεν το λέω επειδή πέρσι το πάμε και έχει κάνει πάνω. Με ενημερώνετε ότι έχουν περάσει 5.000 άτομα αυτές τις δύο μέρες από εδώ, που σημαίνει πρακτικά και στατιστικά έτσι όπως είναι η αγορά έξω, ότι 3.500 από εσάς έχετε προμηθευτεί κονσόλα παιχνίδια περιφερειακά από κάποιο μαγαζί πάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και σας υποσχόμαστε να παραμείνουμε το ίδιο σημείο αναφοράς, εμπλουτίζοντας ό,τι μπορούμε και με τις καλύτερες προσφορές. Για τους υπόλοιπους 1.500 που δεν έχουν πάρει αυτά τα προϊόντα από εμάς, θα έλεγα να κάνουν τον κόπο τις επόμενες μέρες και να περάσουν απάνω από τα 53 μαγαζιά public, πάνω τους περιμένει μια ευχάριστη έκκληση. Και επειδή προφανώς επιμηθείτε ότι το gaming σήμερα και όχι το retail και το public και τα μαγαζιά, και πρέπει να περάσετε καλά, θα σας πω ότι εμείς στα public δεν εξαντλούμε αυτό που ονομάζουμε gaming μόνο στο παιχνίδι, μόνο στην οθόνη και μόνο στο χειριστήριο. Ξέρετε ότι τους περισσότερους από εσάς είναι ένας ολόκληρος τρόπος ζωής. Το παιχνίδι που επιλέγετε να παίζετε κάτι λέει για την ιδιοσυγκρασία σας, τον χαρακτήρα σας. Τα παιχνίδια με τα οποία παθιάζεστε και δεν κάνετε κανένα πρόβλημα, εμείς κάτι λένε. Και ξέρω ότι σας αρέσει να φοράτε αντίστοιχα.